Καλημέρα φίλοι μου, μια υπέροχη μέρα έξω. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε να μένουμε σπίτι. Εύχομαι να το χαμόγελο να έχει επιστρέψει στα χείλη σας, να είμαστε αισιόδοξοι, θετικοί. Για άλλη μια φορά, ίσως πολλές φορές αυτό που θέλουμε να συμβεί το λέμε για να το πιστέψουμε, αλλά θα γίνει και το πιστεύω ακράδαντα. Να έχουμε θετική διάθεση και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας μιλήσω για μια σπουδαία καλλιτέχνηδα που έγραψε τη δική της πορεία και αναφέρομαι στην αξέχαστη Σοφία Βέμπο. Η Σοφία Βέμπο, λοιπόν, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1910 στην Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Τσαριτσάνη του νομού Λάρισας και κατόπιν στο Βόλο, όπου οι γονείς της εργάστηκαν ως καπνεργάτες. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία το 1930, τραγουδώντας ένα ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης, για να συνεισφέρει οικονομικά σπίτι της. 3 χρόνια αργότερα κατέβηκε στην Αθήνα, όπου προσελήφθη από το θεατρικό επιχειρηματία Φώτη Σαμαρτζή στο Κεντρικόν, προκειμένου να συμμετάσχει στην επιθεώρηση Παπαγάλος 1933. Την ίδια περίοδο υπέγραψε και το πρώτο της συμβόλαιο στη δισκογραφική εταιρεία, την Κολούμπια, ερμηνεύοντας ερωτικά τραγούδια της εποχής και λόγω της ιδιαίτερης μπάσας φωνής της, η καταξίωση ήρθε γρήγορα. Με την κήρυξη του πολέμου το 1940, ανέλαβε την εμψύχωση όλων των Ελλήνων στρατιωτών στο μέτωπο με πατριωτικά και σατυρικά τραγούδια, ενώ πρωταγωνίστησε σε επιθεωρήσεις που προσάρμοζαν το θέμα του στην πολεμική επικαιρότητα. Όταν τα ναζιστικά στρατεύματα εισήλθαν στην Αθήνα, φυγαδεύτηκε στη Μέση Ανατολή, όπου συνέχιζε να τραγουδά για τα εκεί ελληνικά και συμμαχικά στρατεύματα. Έγινε σύμβολο του έθνους, ταύτισε το όνομά της με το αλβανικό έπος και βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε, χαρακτηρίστηκε ως η τραγουδίστρια της νίκης. Το 49 απέκτησε τη δική της θεατρική στέγη στο Μεταξουργείο. Σε μια εποχή που θέατρα έκλειναν και μετατρέπονταν σε κινηματογράφους, η Βέμπο επανέφερε την επιθεώρηση, ανεβάζοντας έργα που διατήρησαν ζωντανή την παράδοση της λαϊκής σάτυρας και καθιέρωσαν βέβαια τους μεγάλους κωμικούς μας. Ταυτόχρονα έβαλε τα θεμέλια μιας καινούργιας εποχής για το ελληνικό τραγούδι, λανσάροντας το αρχοντορεμπέτικο. Όλα αυτά τα χρόνια, η Σοφία Βέμπο διατηρούσε δεσμό με τον συγγραφέα και στιχουργό Μίμη Τραϊφόρο, με τον οποίο παντρεύτηκε τελικά το 57. Επίσης είναι κάτι πολύ γνωστό. Το 59 πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική ταινία «Στουρνάρα 288», όπου υποδίεται μία διάσημη τραγουδίστρια που ξεχάστηκε από τους θαυμαστές της και εργαζόταν ως καθηγήτρια πιάνου. Είχε προηγηθεί η συμμετοχή της το 55 στην κλασική «Σε όλους μας Στέλλα» και το 1938 στην «Προσφυγοπούλα» κάνει τον ντεμπούντο της, ήταν η πρώτη εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 άρχισε να αραιώνει τις θεατρικές εμφανίσεις της και στις αρχές της επόμενης δεκαετίας αποσύρθηκε οριστικά. Την περίοδο 67-74 συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Κάτι που γνωρίζουμε και θέλω να το επισημάνουμε είναι ότι τη βραδιά του Πολυτεχνείου, το γνωρίζουμε και από προηγούμενες γενιές, από γνωστούς καλλιτέχνες και εμείς που έζησαν την περίοδο του Πολυτεχνείου, ότι τη βραδιά του Πολυτεχνείου άνοιξε το σπίτι της και έκρυψε φοιτητές, τους οποίους αρνήθηκε να παραδώσει όταν η ασφάλεια χτύπησε την πόρτα της. Πέθανε στις 11 Μαρτίου του 1978 και η κηδεία της βέβαια μετατρέπεται σε ένα πάνδημο συλλαλητήριο. Με αυτό το βιντεάκι, φίλοι μου, κάναμε μια γρήγορη αναδρομή στο βιογραφικό της σπουδαίας αυτής καλλιτέχνηδας, της τραγουδίστριας της Νίκης. Να πούμε βέβαια ότι τα τραγούδια της Νίκης που έχουν μείνει στην ιστορία είναι βέβαια τα παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, το «Βάζε ντούτσε τη στολή του», αξέχαστα τραγούδια που πραγματικά συνδέονται με τις επαιτίους, πραγματικά συνδέονται με τον αγώνα των Ελλήνων, με τους Έλληνες στρατιώτες. Παρ' όλα αυτά, κάποια από τα τραγούδια πραγματικά που έχει ερμηνεύσει, αξέχαστη Σοφία Βέμπο, και μιλάνε πραγματικά, και είμαι αρκετά νεότερος στην ψυχή μου, δεν είναι άλλα από «Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά», «Ο άνθρωπός μου», «Το πόσο λυπάμαι» ή «Τα μπακέρα» και πολλά πολλά άλλα τραγούδια που ερμηνεύσε πραγματικά με αυτήν την σπουδαία μπάσα φωνή της, η οποία φωνή την χαρακτηρίζει τη Σοφία Βέμπο, και θεωρώ ότι, κάνοντας μια αναδρομή, ότι δεν έχει υπάρξει κάποια καλλιτέχνηδα που να ακολούθησε, υπήρξαν μάλλον κάποιες που ακολούθησαν τα χνάρια της, αλλά θεωρώ ότι έχει γράψει τη δική της ιστορία και θα μείνει για πάντα αξέχαστη στις καρδιές και στις ψυχές μας.
Πιστεύω να σας άρεσε το βιντεάκι που αναφερθήκαμε σε αυτήν τη σπουδαία τραγουδίστρια, σε αυτήν τη σπουδαία καλλιτέχνηδα. Είμαι ο Γιώργος Ολιναρίτης από το Sold Out. Είστε στο αγαπημένο σας Seven Arts. Να παραμείνετε, διαρκώς υπάρχουν εκπομπές, βίντεο γύρω από τις τέχνες σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Είμαστε ένα κανάλι που αγαπάει πραγματικά τις τέχνες. Μπορείτε και εσείς να έρθετε στην παρέα μας, να κάνετε εγγραφή, να κάνετε subscribe, να κλικάρετε το καμπανάκι που υπάρχει δίπλα ακριβώς από την εγγραφή. Οπότε ανά πάσα στιγμή που ανεβαίνει ένα νέο βίντεο, που ανεβαίνει μια εκπομπή στο κανάλι μας, θα ενημερώνεστε άμεσα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα social media. Όλοι πραγματικά καθημερινά είμαστε δικτυωμένοι στα social για να παρακολουθούμε την επικαιρότητα και τις εξελίξεις. Οπότε Facebook, Instagram, Twitter, ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή. 7Arts, κανάλι των τεχνών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά μείνατε στην παρέα μου. Θέλω να ξαναεπαναλάβω, να πω για άλλη μια φορά, να μην χάνουμε ποτέ την ελπίδα, να ονειρευόμαστε, να πιστεύουμε στους εαυτούς μας, να αγαπάμε τους εαυτούς μας, να αγαπάμε στους συνανθρώπους μας. Μόνο έτσι θα πορευθούμε και θα εξελιχθούμε, θεωρώ, και ως άνθρωποι προσωπικά, αλλά θα εξελιχθεί και η κοινωνία μας. Γιατί πραγματικά, όταν πάψουμε να ονειρευόμαστε, θα πάψουμε και να ζούμε, θα πάψουμε και να υπάρχουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά πολλά, φίλοι μου. Σας αγαπώ πολύ. It's a day and